Αναφέρεται στην μνήμη των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης ενικαία οικουμενικής συνόδου. Και τότε με την αίρεση του Αρίου είχε κάπως σαλευθεί η ενότητα της Εκκλησίας, γι' αυτό η σημερινή ευαγγελική περικοπή είναι παρμένη από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που γίνεται λόγος εις αυτήν για την ενότητα των πιστών. Όμως, στο σύνολό της, η αρχιερατική προσευχή έχει πλήθος βαθαίων νοημάτων και καλό θα ήταν κάτι να σταχυολογήσουμε από αυτήν, ίσως μόνο δύο σημεία. Λέγει ο Κύριος, «Είναι απάν ο δέδοκας αυτό, το Ιησού», αναφέρεται προς τον Πατέρα, «δώσει αυτής ζωήν αιώνιον». Αυτή δε εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Όπως αντιλαμβάνεστε, κεντρικό σημείο είναι ότι αναφέρεται στον λόγον περί της αιωνίου ζωής. Βέβαια δεν πρόκειται για ό,τι διετύπωσε εδώ ο Κύριος για ορισμό της αιωνίου ζωής, αλλά για μια κατάσταση βιώσεως της αιωνίου ζωής. Η αιωνιότητα, δηλαδή καλύτερα βιώσεως του Θεού. Η αιωνιότητα περιέχει τόσο τη Βασιλεία του Θεού όσο και την κόλαση. Ο Κύριος δεν είπε «και απελεύσονται ούτη εις κόλασιν αιώνιον ή δε δίκαιοι η ζωήν αιώνιον». Η έννοια λοιπόν της αιωνιότητος είναι κοινή τόσο δια την μία κατάσταση της κολάσεως όσο και δια την άλλη κατάσταση της ζωής, της Βασιλείας του Θεού. Αιωνιώτης σημαίνει κάτι που έχει αρχίσει αλλά κάτι που δεν τελειώνει. Προσέξατε το. Όταν λέμε ο αιώνιος Θεός, καταχρηστικά λέμε τον Θεό ότι είναι αιώνιος. Ο Θεός είναι αίδιος, αλφαγιώτα, διαλυτικά, αίδιος. Δηλαδή και χωρίς αρχή και χωρίς τέλος. Ο Θεός λοιπόν είναι αίδιος, εγώ ο άνθρωπος είμαι αιώνιος. Έχω αρχή, αλλά δεν έχω τέλος. Και να ήθελα να έχω τέλος, δεν θα μπορούσα να έχω τέλος. Λέγει ένας σύγχρονος θεολόγος, ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ότι οι άνθρωποι κατεδίκασαν το Θεό σε θάνατο. Και ο Θεός τους κατεδίκασε εις την αθανασία. Να μην μπορείς να πεθάνεις. Ξέρετε τι πάει να πει να μην μπορείς να πεθάνεις? Δηλαδή όχι αυτός ο θάνατος, ο χωρισμός ψυχής και σώματος, αλλά μένει ο άνθρωπος στην αιωνιότητα με την ψυχή του για την ώρα και αργότερα όταν θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών θα είναι στην αιωνία κόλαση ή στην αιωνία ζωή. Δεν μπορείς να γίνεις μηδέν. Ό,τι ο Θεός φέρει εις την ύπαρξη, στο μηδέν δεν επιστρέφει. Ούτε και αυτός ο διάβολος. Πολύ θα επιθυμεί ο διάβολος να γίνει μηδέν, αλλά δεν μπορεί να γίνει μηδέν. Είναι εις την δικαιοδοσία του Θεού. Όταν λέγει ο Κύριος ότι η αιώνια ζωή, όπως σημειώνει εδώ στην αρχιερατική του προσευχή, ότι είναι γνώσεις του αληθινού Θεού ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών. Αυτή η γνώσεις δεν είναι γνώσεις, επιτρέψατε μου αυτό το ντουμπλάρισμα της λέξεως, δεν είναι γνώσεις γνωσιολογική ή θεωρητική,
αλλά κατά την έκφραση, όπως λέμε, ότι αυτός ο άνθρωπος, λέμε, γνωρίζει το Θεό. Οι Άγιοι Άγγελοι γνωρίζουν το Θεό. Δεν είναι δηλαδή από τον οπτικό ορίζοντα, τον γνωσιολογικό ορίζοντα, τον βιωματικό ορίζοντα ο άνθρωπος άσχετος του Θεού, όπως και οι Άγιοι Άγγελοι. Έτσι, με αυτή την έννοια έχουμε την γνώση. Αυτή η γνώση είναι προσωπική, σας είπα, και βιωματική. Είναι η θέωση. Είναι η αιωνία θεωρία του προσώπου του Θεού. Όλοι οι Άγιοι εγνώριζαν τον Θεό, δηλαδή ήσαν ηνωμένοι με τον Θεό. Και εδώ θα ήθελα να σας έλεγα ότι αυτή η γνώση είναι, τι παράδειγμα να σας πω, αυτή τη στιγμή τα σωθικά μου μέσα τα ξέρετε, τα βλέπετε, ούτε εγώ τα δικά σας, δεν γνωρίζω. Σε ποια κατάσταση είναι το στομάχι σας, τα εντερά σας, με συγχωρείτε για το παράδειγμα, αλλά τι βλέπετε μου, το πρόσωπό μου, και εγώ τι βλέπω από εσάς, το πρόσωπό σας. Λοιπόν, αυτή είναι η γνώση του Θεού. Δεν γνωρίζω τα βαθέα του Θεού, αλλά γνωρίζω το πρόσωπο του Θεού. Και όπως λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή, κατά το οψόμεθα αυτόν καθώς εστί. Θα τον δούμε, του ρήματος ορά ορό, θα τον δούμε, λέει τον Κύριον, ειδικά αναφέρεται στον Ιησού Χριστόν, καθώς εστί, όπως είναι. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Οι μαθητές εγνώρισαν τον Ιησού Χριστόν. Τον εγνώρισαν. Τι εγνώρισαν? Το πρόσωπό του. Κάποιες ιδιότητές του, σίγουρα. Αλλά τι περισσότερο γνώρισαν? Αυτή είναι η γνώση. Αυτή δε η γνώση μας βεβαιώνει ο Κύριος με την προσευχή του την αρχιερατική, αποτελεί την αιώνιον ζωή. Κάνει όμως εδώ μία διάκριση ο Κύριος, αν την προσέξατε. Λέει, είναι γινώσκος σε τον μόνον αληθινόν Θεόν, αποτινόμενος τον Πατέρα, και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Γιατί αυτή η αντιδιαστολή? Διότι η διάκριση γίνεται για να συμπεριληφθεί, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, αφού η θεωμένη σάρκα του Χριστού είναι προσκυνητή. Είναι η μόνη σάρκα προσκυνητή. Οι άγγελοι θα πούν στον Ευαγγελιστή Ιωάννη, φερειπεί στην Αποκάλυψη, όχι, λέει, δεν θα προσκυνήσεις εμένα που είναι ο οδηγός του Ιωάννου, αλλά τον Θεό να προσκυνήσεις. Εδώ ο Χριστός είναι προσκυνητός. Δηλαδή και η ανθρωπίνη του φύση, όταν ανελαμβάνεται στον ουρανό, οι μαθητές τον προσεκίνησαν. Τι προσεκίνησαν? Αυτήν την ανθρωπίνη φύση ηνωμένη με τη Θεία φύση. Έτσι λοιπόν έχουμε τον Άγιον Τριαδικών Θεόν, και θα πούμε τώρα συμπληρωματικά, και τον Ιησού Χριστόν, ενώ συμπεριλαμβάνεται ως δεύτερον πρόσωπον εις την Αγία Τριάδα, όμως λέμε και ον απέστειλας Ιησού Χριστόν, διότι είναι προσκυνητή η ανθρωπίνη του φύσης, και δυνάμει αυτής της προσκυνητής φύσεώς του εμείς σωζόμεθα. Δεν θα ήθελα, λέγει πάλι ο Πόποβιτς, μεγάλος θεολόγος ήταν, Σέρβος, δεν θα ήθελα να γνωρίσω, λέει, τον Θεό έξω του Ιησού Χριστού. Πολύ ορθά, πάρα πολύ σωστά. Γι' αυτό λοιπόν συμπεριλαμβάνεται εδώ κάπως ιδιαίτερα, συμπληρωματικά, για να γνωρίσουν, να λέγει, εσένα, αυτή είναι η αιώνια ζωή, να γνωρίσουν εσένα τον μόνον αληθινόν Θεόν και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν. Εδώ όταν λέμε ότι ο Ιησούς είναι Θεός,
ότι είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Είναι εκείνο που θα σημειώσει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης εις το ομώνυμο Ευαγγελίο του και θα πει «Εν αρχή είναι ο Λόγος, πρώτη σαρκώσεως, το δεύτερο πρόσωπο». Εν αρχή, όταν έγινε δηλαδή ο κόσμος, ήδη υπήρχε, το είναι παρατατικός του ημί. Υπήρχε ο Λόγος, προσέξτε, και ο Λόγος είναι προς τον Θεόν και Θεός είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι Θεός. Σαφώς, σαφέστατα. Συνεπώς, θα επαναλάβω, γίνεται αυτή η διάκριση, ο διαφορισμός, ακριβώς για να τονιστεί η ανθρωπίνη φύση του Χριστού, δηλαδή του Θεού Λόγου. Λέγει ο Ιωάννης ακόμη, «Πας ο αρνούμενος των Υιών, ουδέ τον Πατέρα έχει». Εκείνος ο οποίος αρνείται, λέει, τον Θεόν, συγγνώμη, τον Υιόν, εδώ βγαίνουν συμπεράσματα φοβερά και τρομερά. Αυτός λέγει, δεν έχει ούτε τον Πατέρα. Οι Εβραίοι δεν απεδέκτησαν τον Υιόν. Έμειναν εις τον Πατέρα. Άλλο τώρα, οι αθεολόγητοι Εβραίοι και τους παρέσυραν οι άρχοντες του λαού, αυτό τον ταλέπορο λαό, ότι εκείνος που ομιλούσε εις τους Εβραίους και θαυματούργη και έδινε τον νόμο εις το Σινά και τους περνούσε από την Ερυθρά θάλασσα και τους περνούσε από τον Ιορδάνη ποταμό, δεν ήταν ο Πατέρας, ήταν ο Θεός Λόγος. Ωστόσο, είναι δε κατάφορτη η Παλαιά Διαθήκη από τη θέση του Υιού μέσα εις την Παλαιά Διαθήκη. Κατάφορτη. Όμως, νόμιζαν ότι είναι ο Πατήρ. Και όταν ενυνθρώπισε ο Υιός και ήλθε εις τον κόσμο αυτόν, τον αρνήθηκαν. Όχι μόνον, έδειξαν όλη την κακότητά τους. Τον εσταύρωσαν. Και του είπαν ότι έκανες τον εαυτό σου συ ίσον με τον Θεό, που θα λέγαμε να εγνώριζαν, μπορούσαν να εγνώριζαν, εάν ερμήνευαν ορθώς τους προφήτες. Τι είπε ο Βαρούχ, ύστερα από όλα αυτά, ποια όλα, που είπε στο φως να πηγαίνει και να έρχεται το φως και πηγαίνει το φως, δηλαδή ο Θεός είπε γεννηθεί το φως και γέρε το φως. Αυτός λέει μετά τα αυτά, μετά δηλαδή από τη δημιουργία, ήρθε ανάμεσά μας και συνανεστράφει τους ανθρώπους. Ο άρχοντες του Ισραήλ, κακοί θεολόγοι, πώς δεν τα είδατε αυτά, πώς δεν τα ερμηνεύσατε, τι ερμηνεύατε τότε, τι φοβερό πράγμα είναι αυτό όταν ο Ιεροκήρυξης πλανά των λαών, είναι φρικώδες. Εν τούτης, στη συνέχεια λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη του επιστολή ότι εκείνος που αρνείται τον Υιόν αρνείται για τον Πατέρα, δηλαδή δεν έχουνε Θεό οι Εβραίοι. Αυτό είναι το πρώτο συμπέρασμα, τραγικό συμπέρασμα. Αφού αρνηθήκανε τον Υιόν, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Και λέει στη συνέχεια ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, τι σε έστειλε ο ψεύστης, ποιος είναι ο ψεύτης, ημί ο αρνούμενος ότι Ιησούς ουκ έστειλε ο Χριστός. Ότι ο Ιησούς δεν είναι ο Χριστός, δεν είναι ο Μεσσίας. Ούτως εστίν ο Αντίχριστος. Ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν. Τι είναι ο Αντίχριστος, αυτός που αρνείται τον Πατέρα και τον Υιόν. Αρνούμενοι οι Εβραίοι, δεν βρίζουμε τους ανθρώπους. Θεολογούμε στο λαό τους. Αφού λοιπόν οι Εβραίοι αρνούνται τον Υιόν, δεν έχουν ούτε τον Πατέρα. Και συνεπώς, είναι εκείνοι που θα φιλοξενήσουν τον Αντίχριστο. Σαφώς, σαφέστατα. Ποιος είναι, λέει, ο Αντίχριστος, ο αρνούμενος και τον Υιόν και τον Πατέρα. Πάντως, εφόσον και ο Πατήρ και ο Υιός είναι ο αιώνιος Θεός, ο πιστός δια της πίστεως,
προσοικιούται την αιώνια ζωή. Πώς προσοικιούται? Προσοικιούμενος τον Υιόν. Γι' αυτό αλλού είπε ο Χριστός, εκείνος που έχει εμένα έχει την αιώνια ζωή. Βεβαίως. Προσοικιούμε δια της πίστεως, δεν υπάρχει άλλη προσοικίωση. Μία προσοικίωση που μας δόθηκε, και αν ξέραμε τι σημαίνει αυτό, είναι το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Προσέξτε, όταν κοινωνούμε, δεν είναι σύμβολο η Θεία Κοινωνία. Είναι πραγματικά το σώμα και το αίμα του Χριστού. Αλλά όπως δεν μπορούσε να τον γνωρίσουν τον Χριστόν με την ανθρωπίνη του φύση, τότε η σύγχρονη του, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να δούμε. Αλλά είναι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που απέθανε επί του Σταυρού. Παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και ακόμη πρέπει να έχουμε υπόψη ότι ο Πατήρ, όπως το λέγει ο Χριστός διατυπώνοντας τα πράγματα, ότι είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Ο Πατήρ απέστειλε τον Ιησού Χριστόν και είναι ο Χριστός, ο μόνος Χριστός που σώζει. Μεσσίας, ο μεταξύ Θεού και ανθρώπων, και Θεός και άνθρωπος, και ο μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και σήμερα οι αλήθειες αυτές είναι αναγκαιότατες, γι' αυτό τις λέμε, για τη σωτηρία μας. Έτσι γράφει στον Τιμόθεο ο Παύλος και του λέει «επιλαβού της αιωνίου ζωής». «Επιλαβού» του ρήματος «επιλαμβάνομαι», «αρπάζω», «πιάνω» της αιωνίου ζωής. Δηλαδή «επιλαβού» των Χριστών. «Άρπαξε των Χριστών». Για να έχεις την αιώνια ζωή. Αυτό πρέπει να είναι το μέλημά μας, πέρα και πάνω απ' όλα στις πονηρές ημέρες σήμερα που διερχόμεθα. Μπορεί να κάνουμε, να έχουμε μια δουλειά, καλώς. Εργασία βιοποριστική, καλώς. Όλα είναι πολύ καλά. Δεν μπορεί να είναι πιο πάνω όμως από τη γνώση του αληθινού Θεού. Δεν μπορεί να είναι. Εμείς έχουμε πάνω απ' όλα τον βιοπορισμό μας, αυτό είναι το αμάρτημά μας. Αντιστρέφουμε, θα λέγαμε, την ιεράρχηση των αξιών και βάζουμε τελευταία την περίπτωση της γνώσης του Ιησού Χριστού και βάζουμε όλα τα άλλα πιο πέρα, πιο πάνω. Αλλά αυτό είναι το ένα θέμα που πήραμε από την αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας. Λέει τώρα ο Κύριος στη συνέχεια: «Εφανέρωσά σου το όνομα της ανθρώπης, ους δεδοκάσμη εκ του κόσμου». Έκανα φανερό το όνομά σου εις τους ανθρώπους, εκείνους τους οποίους μου έδωσες, ήσαν στον κόσμο, ήσαν δικοί σου, μου τους έδωσες εμένα. Παράδειγμα οι μαθητές και όλοι οι πιστοί όλων των μετέπειτα αιώνων. Αυτή η μεγάλη αλήθεια, αγαπητοί, ξεχωρίζει μέσα στην αρχιερατική προσευχή. Ξεχωρίζει. Και θα δείτε γιατί. Τι σημαίνει όνομα? Τι είπε? «Εφανέρωσά σου το όνομα εις τους ανθρώπους». Τι σημαίνει όνομα? Όχι βεβαίως κάτι που αποκαλύπτει την ουσία της θεότητος. Όπως και εγώ λέω, ο Κύριος Γιώργος, ο Κύριος Γιάννης, η Κυρία Μαρία κλπ. Όταν λέω τα ονόματα, δεν ξέρω τίποτα από την ουσία των άλλων ανθρώπων. Ξέρω το πρόσωπο. Αυτή είναι η γνώση μου. Το όνομα λοιπόν αναφέρεται εις το πρόσωπο, όχι εις την ουσία. Προσέξατε το. Και αν αυτά δια των άνθρωπων, δια τους ανθρώπους, πόσο περισσότερο για το θέμα του Θεού, της γνώσεως του Θεού. Ωστόσο, εδώ, χωρίς να αποκαλύπτεται βεβαίως η ουσία της θεότητος, αλλά έχουμε όμως την αλήθεια της θεότητος. Όπως συνέβη στο διάλογο ανάμεσα στον Κύριον και τη Σαμαρίτιδα γυναίκα. Σε εκείνην είπε ο Θεός, Σαμαρίτιδα, πνεύμα ο Θεός. Τι σημαίνει αυτό? Θα μπορούσε να υποθεί ότι αυτή η αλήθεια εκφράζει το όνομα του Θεού.
και εκφράζεται αρνητικώς το τι δεν είναι ο Θεός. Δεν είναι ύλη, δεν είναι κόσμος, δεν έχουμε πανθεϊσμό. Πνεύμα ο Θεός. Θετικώς δε το τι είναι ο Θεός. Δηλαδή δεν είναι ο Θεός ό,τι νόμισαν οι άνθρωποι περί Θεού στον αρχαίο κόσμο, δυστυχώς και μέχρι σήμερα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ομιλών ο Θεός προς την πρώτης, συγγνώμη, ο Θεός πρώτης φλεγωμένης βάτου εις τον Μωυσέα, τι του λέγει. Ακούστε τι του λέγει. Να δείτε εδώ μία προοδευτική, θα λέγαμε, ανάλυση, όχι, διατύπωση του ονόματος του Θεού. «Εγώ είμαι ο Ον», λέει στον Μωυσέα. Λέει ο Μωυσής, αφού τον στέλνει ο Κύριος στην Αίγυπτο, θα με ρωτήσουν οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, μαθημένοι από τους πολλούς θεούς των Αιγυπτίων, θα μου πούν ποιο είναι το όνομα εκείνου του Θεού που σε στέλνει. Τι θα απαντήσω. Προσέξτε, δεν λέει όνομα ο Θεός. Θα τους πεις «εγώ είμαι ο Ον». Η μετοχή του «ημί», «εγώ είμαι ο υπάρχον». Συνεπώς ύπαρξης. Όνομα που ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ ον απεσταλκέμαι προς εμάς. Έτσι ήταν οι λύσεις τους Εβραίους της Αιγύπτου. Εγώ είμαι εκείνος που σε στέλνω, ο υπάρχον. Δεν λέγει λοιπόν ο Θεός κάποιο συγκεκριμένο όνομα, όπως θα ξέρετε. Φιλοσοφικά να το σκεφτεί κανείς, διότι το θέμα όνομα ανήκει στον χώρο της φιλοσοφίας, ανήκει και στον χώρο της θεολογίας. Όταν λέμε όνομα, αυτό περιέχει την γνώση ενός αντικειμένου, προσώπου κτλ. Εδώ και μπαίνει περιορισμός. Προσέξτε, περιορισμός, όρια. Λέμε ορισμός. Όταν λέμε ορισμός ενός πράγματος, εμείς οι Έλληνες είμαστε εκείνοι που δώσαμε στα πράγματα ορισμούς, και αυτό είναι προς τιμή μας, αλλά το λέει λέξεις, ορισμός. Τι θα πει ορισμός, ορίζω, δηλαδή βάζω όρια. Ο Θεός έχει όρια. Πώς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε στον Θεό όνομα, αφού το όνομα περιορίζει. Έτσι φτάνομαι ακόμη να προσθέσει ο Θεός τα εξής εις τον Μωυσέα. Εκεί, στην έξοδο είναι. Ακούστε τι λέει. Και είπε ο Θεός πάλιν, αυτό το πάλιν το τονίζω, προς Μωυσήν. Ούτως ερείς της Υιής Ισραήλ. Έτσι θα πεις εις τους Υιούς Ισραήλ, στο λαό μου. Κύριος ο Θεός των πατέρων ημών. Θεός του Αβραάμ και Θεός του Ισαάκ και Θεός του Ιακώβ. Απεσταλκέμαι προς εμάς. Αυτός με έστειλε. Τούτο μου εστί όνομα αιώνιον και μνημόσυνον γενεών γενναίες. Αυτό είναι το όνομά μου. Είμαι ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, ο Θεός του Ιακώβ. Είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Αναφέρει ο Πασκάλ το εξής. Δεν πιστεύω, λέει, εις τους θεούς ή εις τον Θεό των φιλοσόφων. Εγώ πιστεύω, έλεγε ο Πασκάλ, εις τον Θεό του Αβραάμ, εις τον Θεό του Ισαάκ, εις τον Θεό του Ιακώβ. Αυτό λέει το όνομά μου. Ο Θεός των προγόνων. Σήμερα μάλιστα που έχουμε τον Πατέρων, ναι, είναι ο Θεός των Πατέρων μας. Είναι ο Θεός των προγόνων μας. Είναι εκείνοι οι οποίοι επίστευσαν εις αυτόν τον αληθινό Θεό. Και βλέπει κανείς τώρα εδώ μια προοδευτική αποκάλυψη του Θεού. Και το όνομα εκφράζει μάλλον μια ιστορική παράδοση. Τίποτα. Μια ιστορική παράδοση. Εγώ είμαι ο ίδιος που πίστεψε σε μένα, μίλησα και πίστεψε σε μένα ο Αβραάμ. Εγώ είμαι ο ίδιος που μίλησα και πίστεψε ο Ισαάκ και το καθεξής. Και αυτή είναι η πίστη των πατέρων. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Η πίστη των πατέρων. Στη συνέχεια θα πει ο Θεός. Στο ίδιο βιβλίο, λίγο πιο κάτω. Ακούστε τι λέει. Αυτά που σας είπα στο τρίτο κεφάλαιο, αυτό που θα σας πω τώρα στο έκτο κεφάλαιο της Εξόδου. Ελάλησε ο Θεός προς Μωυσήν και είπε προς αυτόν.
Και του είπε, σαν να παίζει ο Θεός το θέμα, σαν να το παίζει. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει όνομα εις τον Θεό. Επίθετα ναι, όνομα όχι. Άλλο είναι το ουσιαστικό όνομα και άλλο το επίθετο. Και λέει λοιπόν προς αυτόν, εγώ Κύριος. Και λέει στη συνέχεια, και όφθην προς Αβραάμ και Ισαάκ και Ιακώβ. Έγινα φανερός, λέει, στους προγόνους του, τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ. Προς Θεός ον αυτόν, υπάρχον Θεός αυτόν, και το όνομα μου Κύριος, ού και δήλωσα αυτής. Και το όνομα μου Κύριος δεν το έκανα φανερό, παρά μόνο Θεός, τίποτε άλλο, Θεός. Εδώ βλέπει κανένας ότι έχουμε μία άλλη τώρα φανέρωση. Ο Θεός λέγεται Κύριος, καταπληκτικό. Λοιπόν, τώρα ο Κύριος Ιησούς ήρθε στον κόσμο αυτό και αποκαλύπτει το πλήρες όνομα του Θεού μέσα στην ευχαριστική του προσευχή. Όχι εκεί, σε όλη τη διδασκαλία του, αλλά εκεί είναι, θα λέγαμε, η περίληψη. Και αυτό ποιο είναι το όνομα του Θεού? Αυτό που δεν θα γίνει καινούργια αποκάλυψη εις τους αιώνας των αιώνων, ούτε μέσα εις αυτή την αιωνιότητα. Ποιο είναι? Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα. Αυτό είναι το όνομα του Θεού. Αυτή είναι η πλήρης λοιπόν αποκάλυψη. Λίγο πριν ο Κύριος αναλυφθεί εις τους ουρανούς, στέλνει τους μαθητάς του σε όλο τον κόσμο με την παραγγελία, βαπτίζονται σε αυτούς εις το όνομα, δεν λέει τα ονόματα, δεν είναι πληθυντικός, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί όχι πληθυντικός? Διότι τα τρία πρόσωπα ναι, αλλά αποτελούν μία θεότητα, η ουσία είναι κοινή, είναι μία. Γι' αυτό δεν λέγει εις τα ονόματα, αλλά εις το όνομα. Τι είπε? Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Όπως και εμείς κάνουμε τη βάπτιση ενός ανθρώπου. Ώστε το όνομα του Θεού είναι ο Άγιος Τριαδικός Θεός. Αγαπητοί, αν ερωτήσετε τι σημασία θα είχε η γνώση του αληθινού Θεού στη ζωή μας και τη σωτηρία μας, τι θα λέγαμε αλήθεια? Πρώτον, η γνώση του αληθινού Θεού, συνεπώς πρέπει να τον ξέρουμε, και αν δεν ήταν αναγκαίο δεν θα μας εφανερούτο, δεν θα μας απεκαλύπτετο. Η γνώση λοιπόν του αληθινού Θεού περιφρουρεί από την ψευδή γνώση και λατρεία του Θεού. Δεν θα προσφέρω θυσία στο Δία. Σήμερα με την παρουσία του οικουμενισμού, και πόσα θα είχε να πω σε αυτό, αλλά ο χρόνος με κατέλαβε, έχει τεραστία και μοναδική αξία. Γι' αυτό συχνά να λέμε, όπως μιλάμε, ο Άγιος Τριαδικός Θεός, για να συνηθίζει η γλώσσα μας. Γιατί αύριο θα μας πούν, όλα λέει, ένας είναι ο Θεός. Τι, δηλαδή, τι Βούδας λέει, τι. Μπα, και αν πεις μπα, σου λένε είσαι, τι είσαι, τρισκόληπτος, ότι είσαι φανατικός. Μπα, προσέξατε το, γι' αυτό τα λέμε αυτά, αγαπητοί μου. Δεύτερον, η λατρεία θα έχει τη θέση της όταν προσφέρεται στον αληθινό Άγιο Τριαδικό Θεό. Ακόμη και ένα κεράκι αν ανάψουμε, είναι μία λατρεία προς τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Και τρίτον, μας λέγει η Γραφή, πας ως αν επικαλέσετε το όνομα Κυρίου σωθήσετε. Αυτός που θα επικαλιστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Γι' αυτό η Γραφή λέει, είναι τρεις θέσεις στον 117ο ψαλμόν. Κυκλώσαντε σε κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου ημινάμιν αυτούς. Με το όνομα του Κυρίου αμύνθηκα. Κυκλώσαντε σε κυκλωσάν με κύκλωσαν όλοι οι άκοι, όλοι εκείνοι οι οποίοι, και ιδίως σήμερα στα έσχατα. Έκφραση του πράγματος είναι η λεγόμενη νοερά προσευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Η θεολογία του ονόματος είναι παντοδύναμη. Ζούμε και σωζόμεθα, αγαπητοί, και εδώ στην γη και εις τον ουρανό, με το όνομα του Αγίου Τριαδικού Θεού. Όποιος θα επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, αυτός θα σωθεί. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Κύριό μας Ιησού Χριστόν που ήλθε εις τον κόσμο για να μας αποκαλύψει
και φανερώσει το λατρευτό και παντοδύναμο και αξιαγάπητο όνομα του Θεού. Αμήν.